Συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω σοβαρές εξελίξεις. Άνθρωποι εδώ γελάνε, μην δίνετε σημασία, δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των καταστάσεων. Με ειδοποιούν, θα κάνουμε πάλι μια διακοπή δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το θέμα. Ναι, έχουμε πολιτικές εξελίξεις, θα τους προειδοποιήσουμε ότι σήμερα η εκπομπή μπορεί να τα έχει αυτά, γιατί υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Παράτησα το Eurogroup γιατί έρχονται παράπονα στο Πρωθυπουργικό μου γραφείο από πολίτες, γιατί ο Τατσόπουλος πήδηξε μόνο τη μισή Αθήνα. Είναι ντροπή να υπάρχουν προνομιούχοι που έζησαν την Ειδονή και άλλοι να μένουν απίδειχτοι. Γνωστές τακτικές του Πασόκ και των σύγχρονων κλόνων του, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Λαμβάνω θέση doggy style και θα αρχίσω αμέσως να κάνω παθιασμένο έρωτα και στην υπόλοιπη μισή Αθήνα. Και όταν τους ξεπετάξω, θα συνεχίσω σε όλη την Αττική, αλλά και στην επαρχία. Ο Αντώνης θα έρθει ντούρος, δυναμικός και αχόρταγος, με λιπαντικά, με πολλά sex toys, αλλά και Viagra, για να βγάλουμε τρελά γούστα. Αρχίστε να κδίνεστε. Παίρνω αεροπλάνο και έρχομαι. Και αυτό είναι δέσμευση. Το τραγικό με αυτή τη δήλωση δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.